Θα ξεκινήσουμε από την υπόθεση Νοβάρτης και από εσάς, κύριε Παπαδάκη. Μετά τα όσα είπε ο πρώην προστατευόμενος μάρτυρας, ο κ. Μανιαδάκης, έγινε γνωστό το. Μάλιστα, μιλάγαμε και εμείς προηγουμένως μαζί του. Από προστατευόμενος μάρτυρας, κατηγορούμενος για παθητική δωροδοκία, με πιέσανε, μας είπε εμάς, με πιέσανε για να πω συγκεκριμένα πράγματα για Άδωνη Γεωργιάδη, Στουρνάρα και Σαμαρά. Εγώ δεν είχα να τους πω κάποια πράγματα. Δεν ήμουνα ακριβώς περιορισμένος και δεν μπορούσα να φύγω. Είχα ζητήσει άδεια από την εισαγγελέα να φύγω. Η οικογένειά μου θα έφευγε, εγώ θα γύριζα. Όλο αυτό για σας, για το κουκουέ, τι λέει? Κοιτάξτε, είχαμε ζητήσει από την πρώτη στιγμή πλήρη διελεύκανση όλων των ποινικών, των νομικών ευθυνών και ταυτόχρονα είχαμε τονίσει ότι στοιχείο της διαλεύκανσης είναι και το γεγονός ότι πρέπει να υπάρχουν επώνυμοι μάρτυρες. Και αυτός ο τραγέλαφος που βλέπουμε αυτές τις ώρες με όλα αυτά που περιγράψατε, δηλαδή προστατευόμενοι μάρτυρες να εμφανίζονται με κατηγορίες, άλλοι προστατευόμενοι μάρτυρες να γνωρίζουν άλλους προστατευόμενους μάρτυρες και να υπάρχουν αλληλοκατηγορίες κτλ. Όλα αυτά είναι ακριβώς στοιχείο ότι πρέπει να υπάρξει πραγματική διελεύκανση, αυτό που τόνιζε το ΚΚΕ. Και αν θα το θέλετε, επειδή φάνηκε και από την όλη ιστορία ότι και δεν είναι η μόνη περίπτωση αυτή, είναι ένα ολόκληρο σύστημα. Μπορεί να υπάρχει κάποιος ο οποίος να είναι καθηγητής σε μια εθνική σχολή δημόσιας υγείας, ταυτόχρονα να είναι σύμβουλος της κυβέρνησης και να προωθεί τα μνημονιακά μέτρα, τα εργατικά μέτρα και στον χώρο της υγείας, και ταυτόχρονα να εκπονεί που και που και κάποιες μελέτες για ιδιωτικούς ομίλους φαρμακευτικούς και άλλους, δεν είναι μόνο η Νοβάρτης. Δηλαδή, ο κ. Μανιαδάκης ερχόταν σε επαφή και με την Τρόικα εκ της θέσεώς του και με φαρμακευτικές εταιρείες. Αυτό περιγράφουμε. Και καταγγέλθηκε από τους άλλους δύο προστατευόμενους μάρτυρες για χρηματισμό. Η ουσία είναι ανεξάρτητα, γιατί δεν βάζουμε εμείς αυτό το θέμα. Έγινε έλεγχος του κύριου Μανιαδάκη. Αυτό θα βρεθεί το ζήτημα. Το θέμα, το κρίσιμο για μας είναι η εμπορευματοποίηση της υγείας, υγεία και το φάρμακο εμπόρευμα. Και αν θα το θέλετε, αυτή όλη η ιστορία και η μπόχα που αναδύεται, μια ανάσα είναι οι σημερινές κινητοποίησεις των εργαζομένων στην υγεία απέναντι στα τεράστια προβλήματα, γιατί εκεί είναι το θέμα, γιατί όλη η βάση της συζήτησης είναι η μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης και η λογική του κόστους ωφέλους και στα νοσοκομεία. Δεν θα μπορούσε να διαφωνήσει κανείς. Και ακριβώς, και αν μου επιτρέπετε, μια στιγμή. Μισό λεπτό υπάρχει, να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει το εξής, πριν ρωτήσετε, θα το λύσω το θέμα της φαρμακευτικής δαπάνης. Γιατί... Δεν μιλούσα γι' αυτό. Γι' αυτό με προλάβατε. Τι εννοείται η εμπορευματοποίηση της παιδείας, δηλαδή αν εάν το ΚΚΕ δηλαδή ποτέ ήταν κυβέρνηση της χώρας, δεν θα αγόραζε φάρμακα. Δεν θα αγόραζε φάρμακα από τις πολυεθνικές. Από πού θα φάρμακο, το φάρμακο είναι κοινωνικό αγαθό, θα μπορούσε να υπάρχει. Τι κοινωνικό αγαθό, είναι προϊόν που παράγουν εταιρείες. Κοινωνικοποίηση του φαρμάκου και θα να είναι πάθινο φάρμακο. Πώς θα το κάνετε αποκλειστικά. Γιατί πώς να το κάνουμε? Θα κοινωνικοποιήσουμε την Νοβάρτης. Θα κοινωνικοποιήσουμε τα μονοπόλια, ναι. Αυτό θα συγκρουστούμε με τον πραγματικό αντίπαλο. Ναι, αυτό θα κάνουμε. Ωραία. Γιατί εκεί είναι η πηγή του προβλήματος. Γιατί όταν μπαίνει το κριτήριο κέρδος στο φάρμακο, στην υγεία και φτάνουμε σε αυτή την κατάσταση που οι εργαζόμενοι πληρώνουν για τις εξετάσεις τους, πληρώνουν για τις λίστες φαρμάκων που είναι τα περισσότερα φάρμακα εκτός λίστων, που περιμένουν 2 και 3 μήνες για φάρμακο και για εξέταση για να δουν αν έχουν καρκίνο ή άλλες πολύ σοβαρές παθήσεις. Αυτή είναι η βαρβαρότητα των ιδιωτικών ομίλων, της εμπορευματοποίησης της υγείας, και αυτό πρέπει να μπει στο στόχαστρο για την πραγματική συζήτηση, και όλα τα υπόλοιπα είναι ακριβώς συνέπειες ενός εκτροφείου και σκανδάλων. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα. Το ουσιαστικό πρόβλημα που εκτρέφει και τα σκάνδαλα είναι ακριβώς αυτή η πολιτική. Θέλω να πάω στον κύριο είναι αυτό το σύστημα, το βάρβαρο, είναι ο καπιταλισμός. Κύριε Παπαδάκη, μήπως το ΚΚΕ ξέρει πότε θα γίνουν εκλογές? Το θέμα και ο λαός μας πρέπει να σκεφτεί είναι ισχυρό ΚΚΕ οποιαδήποτε στιγμή και να γίνουν εκλογές σε όποια κάλπη ενάντια στο διπολισμό, γιατί αυτά τα κόμματα έχουν κοινή στρατηγική σύμπλευση παρά τις όποιες διαφορές τους στα δεύτερα και στους τσακωμούς τους. Στην κοινή γραμμή πλεύσης είναι και στο θέμα των Σκοπίων και στα υπόλοιπα ζητήματα. Είναι κοινή αντεργατική πολιτική, άρα θέλει απάντηση απέναντι σε αυτό λοιπόν το διπολισμό, απέναντι σε αυτό το καπιταλιστικό σύστημα που μόνο βαρβαρότητα και βάσανα για το λαό μας.